Υπάρχουν και μια γεύση από το ασφαλούντε. Πρώτο τι έλεγες, μιλάω έτσι. Χωρίς σχέδιο απέναντι στον περιφερειακό σχεδιασμό που
προβλέπει την ενεργοποίηση των ΕΔΣΕΡΑ ανενεργών λατομείων. Όπως επίσης χωρίς έδρα απέναντι στην αυξανόμενη εγκληματικότητα και παραβατικότητα, αδιαφορώντας για το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί στο σημερινό δημοτικό μας βιότοπο. Και ενώ θα περίμενε κανείς μια οργανωμένη, σοβαρή, αποφασιστική αντιπολίτευση, αυτό που καταγράφεται είναι η οργανωτική και θεσμική της στασιμότητα. Η αρχή του ενός ανδρός, η εσωστρέφεια, η πλήρης αδυναμία παραγωγής πολιτικής. Προτιμήσαμε την αποχή, ξαναλέω, από τη συνενοχή. Προτιμήσαμε να μην λειτουργήσουμε σαν τελευταία ανάλυση, σε τελευταία ανάλυση, με συγχωρείτε, όσοι κοινωνούν δοχείο με τη σημερινή δημοτική αρχή, ενισχύοντας το κλίμα απαξίας και εσωστρέφειας που έχει οδηγηθεί η πόλη μας. Κατανοήσαμε ότι παρά τις σταθερές και περιστατωμένες οπλίσεις μας προς τον επικεφαλής της δύναμης συλλογικής, να δρομολογηθούν διαδικασίες για την ανασυγκρότηση και αναμείωση της παράταξης, δύναμη συλλογική, κάτι τέτοιο δεν έγινε δυστυχώς αποδεκτό. Για εμάς αλλά και την πορεία της πόλης, το ζήτημα της ανασύλλεξης με όρους ανοιχτών και κρυστάλλινων διαδικασιών αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη. Όμως κάποιοι προτιμούν, βλέπετε, να ταυτίζουν την προσωπική τους παρουσία και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες με τα συμφέροντα της πόλης, ανεξάρτητα αν οι συνθήκες αλλά και η ίδια πόλη τους έχει ξεπεράσει. Αποστασιοποιηθήκαμε λοιπόν με τη βαθιά πεποίθηση ότι ο ορατός ήταν ο κίνδυνος να ενσωματωθούμε και μάλιστα με απόλυτο τρόπο σε ένα βαθύ σύστημα σχέσεων εξουσίας μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης. Με εικονική αντιπαλότητα που απομακρύνει καθημερινά την πόλη από τον δρόμο της ανάπτυξης. Η φυσική συνέπεια του κλίματος και των συνθηκών που αναφέρθηκαν έφτασε μοιραία να γίνει η τελική μας απόφαση που ήταν η αναστατοποίησή μας. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την πορεία μας ξεκάθαρα μαζί, θέτοντας νέους όρους και προϋποθέσεις για μια νέα σύγχρονη κίνηση. Δημιουργική πορεία ανάπτυξης και αλλαγής με επίκεντρο την αλήθεια για τον άνθρωπο. Το μεγάλο ζητήμα για μας είναι να συμβάλλουμε μαζί στην αλλαγή της σημερινής κατάστασης. Αγωνιζόμαστε για τη δημιουργία των όρων και των προϋποθέσεων για μια πλατιά ανοιχτή με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και λειτουργίες δημοτική κίνηση. Μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα και προσωπικές όπως και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Πλαισιωμένοι από ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές αναφορές, με μοναδικό κίνητρο το χρέος απέναντι στην πόλη και στα παιδιά μας. Συζητάμε με πολλούς συμπολίτες μας και ήδη διακρίνουμε με τον πλέον εμφανή τρόπο τη διάθεσή τους να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια. Η πρωτοβουλία μας αυτή βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση, ενώ προχωρημένες είναι οι συζητήσεις μας με πρόσωπα νέα και άφαντα που μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του καινούργιου. Αγαπητοί συμπολίτες, η πορεία της πόλης εξαρτάται από τους ανθρώπους. Ας μην επιτρέψουμε άλλο πλέον την υποβάθμιση. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε προς το καλύτερο την κατάσταση στη φυλή, όσο μπορούμε. Όλοι μαζί μόνο μπορούμε να το πράξουμε. Η ευθύνη για την ασύλλαξη της πόλης μας βαραίνει όλους. Μακριά από διαχωριστικά τείχη, οφείλουμε να κοιτάξουμε τους ανθρώπους μας και τα παιδιά μας. Καλούμε τους συμπολίτες να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθειά μας, αυτή την πρωτοβουλία μας, που με τη δικιά τους συμμετοχή θα πάρει τελική μορφή. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω σε όλους αυτούς που πιθανόν να προσπαθήσουν να μηδενίσουν ή να καπηλώσουν αυτή μας την προσπάθεια, ότι εμείς θα συζητήσουμε τα προβλήματα της πόλης με όσους μας καλέσουν, αλλά και όσους αποδεχτούν το κάλεσμά μας. Με γνώμονα πάντα το καλύτερο για την πόλη μας. Προσπαθούμε να εκφράσουμε κάτι νέο για την πόλη και αυτό θα είναι κανόνας και στόχος μας έως το τέλος. Εκ μέρους των παιδιών, των συναδέλφων και όχι μόνο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Σήμερα θα βρεθούμε κι άλλες φορές από κοντά μαζί, τώρα ξεκινάμε και θα ήθελα να συνεχιστεί
από τα μέσα ενημέρωσης θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις και αφού απαντηθούν, όποιος θέλει από τις συνειδημότητες και φίλους να πάρει την